When you're here before, couldn't look you in the eye. Μπλέκει με μαεστρία λέξεις, εικόνες, μουσικές, πρόσωπα και τοπία. Και καταφέρνει πάντα κάθε τηλεοπτικό του ταξίδι να ανοίγει νέους δρόμους μέσα από μία έκρηξη από μηνύματα και συναισθήματα. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, που θεωρείται το πρόσωπο της φετινής τηλεοπτικής σεζόν, γεννήθηκε μια ανάσα από τα Χριστούγεννα του 1975 στο Ηράκλειο. Πρώτο παιδί του γνωστού επιχειρηματία και αθλητικού παράγοντα Μανώλη Παπακαλιάτη, για τον οποίο και μίλησε στην Κρήτη TV και την εκπομπή Αθλητικές Ιστορίες. Ο πατέρας μου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ενθουσιάζεται και παθιάζεται με ό,τι καταπιάνεται. Είτε αυτό είναι οι επιχειρήσεις του, είτε αυτό είναι ο αθλητισμός, η μεγάλη του αγάπη. Τον θυμάμαι πάντα από μωρό παιδί που ήταν όχι απλά ενθουσιασμένος, δινόταν ψυχήτε και σώματι στο κομμάτι. Από τους όμορφους παξούς έστειλε το δικό του μήνυμα στην Κρήτη, στην οποία άλλωστε επιστρέφει ξανά και ξανά για να δει τους δικούς του ανθρώπους και να πάρει ανάσες. Οι δεσμοί παραμένουν ισχυροί και στην πρόσκληση του Γιώργου Μιμίκου να μιλήσει για τον πατέρα του, ανταποκρίθηκε θετικά, κάνοντας ένα διάλειμμα από τα απαιτητικά γυρίσματα της νέας του σειράς. Μπορεί στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη ο Χριστόφορος να σκοράρει πάντα με ευστοχία. Όμως τον αθλητισμό μένει μάλλον μετεξεταστέως, όπως ο ίδιος ο πατέρας του αποκάλυψε, μιλώντας για τη δική του μεγάλη αγάπη, το μπάσκετ. Ο Χριστόφορος ξεκινά από το μεγαλύτερο, δεν γνωρίζει αν η μπάλα είναι στρογγυλή, δεν έχει ιδέα. Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι. Ο αθλητισμός δεν τους ένωσε ποτέ και οι επαγγελματικές τους διαδρομές έχουν άλλες συντεταγμένες. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης νωρίς κατάλαβε τα θέλω του και έφηβος ακόμη έκανε τον ντεμπούτο του ως ηθοποιός για να ακολουθήσει μια επιτυχημένη πορεία. Γράφει, σκηνοθετεί και υποδύεται, υπογράφοντας επιτυχίες. Το μυστικό τους μάλλον δεν είναι άλλο από το πάθος του, που όπως ο ίδιος εξομολογείται, κρύβεται στο κριτικό του DNA. Είναι πολύ παθιασμένος, είναι πολύ αυθόρμητος, είναι πολύ δυναμικός. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει για το αποτέλεσμα και καλά κάνει. Και τα λέω αυτά με σιγουριά γιατί βλέπω ότι μεγαλώνοντας κι εγώ έχω κληρονομήσει πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά του. Όχι βέβαια στον χώρο του αθλητισμού, στον χώρο της δικής μου δουλειάς, στα σύρια, στις ταινίες, στα σενάρια. Κι εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ενθουσιάζεται και παθιάζεται όταν καταπιάνεται με κάτι. Αυτό το κριτικό του πάθος ως πηξίδα, το ταξίδι του συνεχίζεται και το αστέρι του λάμπει όλο και πιο πολύ. Στην τελευταία του δημιουργία η μελωδία της επιτυχίας κυριαρχεί, με τον μαέστρο του να κατακτά την Ελλάδα και να σπάει τα σύνορά της.